Ο φακός του Καλυμνονιούς βρίσκεται στην περιοχή της Χόνης, τα λέγαμε. Κύριε Ράδο μου, καλημέρα. Καλημέρα. Εδώ μένετε? Ναι, εδώ, πάμε. Ναι. Και πώς θα μπείτε στο σπίτι σας τώρα? Τώρα θα σου δείξω. Περίμενε να δείξω. Πρόβλημα, αυτό το πρόβλημα δεν μπορεί να θεραπευθεί? Πώς δεν μπορεί? Όταν φτιάξουν τα πράγματα, την αντλία και να τραβάει το νερό, να το στέλνει και να το αυτό, αδειάζει. Αλλά όταν την αφήνουν έτσι επί μήνες, παρακαλάμε και παρακαλάμε και τίποτα δεν γίνεται, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Πόσα σπίτια τώρα, πόσα σπίτια? Τρεις οικογένειες. Τρεις οικογένειες. Δηλαδή για να μπείτε τώρα μέσα, συγγνώμη τώρα, πώς θα μπείτε μέσα? Μία κάτω, δες καταρχήν η κουλιάδα μου τι έχει, έχει, έχει έρθει. Ναι, έχει βάλει σακιά, βλέπω. Κάνε χώμα για να μην παίρνουν το νερό στο σπίτι. Για όνομα του Θεού. Πώς θα μπεις τώρα, Κώστα μου, είσαι στο σπίτι? Δεν θα πω εγώ, μάμα. Λοιπόν, ο φακός του Καλυμνονιούς καταγράφει. Εγώ μπορώ και περπατώ. Ο Πατανάκης μου δεν μπορεί να περπατήσει. Σκέψου λοιπόν, ο Πατανάκης μου είναι. Ναι, το βλέπω ότι έχει και πρόβλημα υγείας εκεί ψηλά. Ναι, ναι, με το μηχάνημα όλη την ημέρα, μέρα νύχτα. Πώς θα μπεις, Κώστα μου, τώρα εσύ? Δεν πώς θα πω εγώ, μάμα. Έλα, Παναγία μου, Χριστέ μου. Λοιπόν. Τώρα θα πούμε τώρα στη Δημοτική Αρχή. Θα πούμε και στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ που είναι ο κύριος Δήμαρχος. Του αρέσουν αυτές οι εικόνες? Μάμα, δε. Βλέπω, Κώστα μου, βλέπω, βλέπω. Να και τα σακιά που παντάς και μπαίνει μέσα. Ο Κώστας βέβαια ο Ράδος, έλα Παναγία μου, Χριστέ μου. Δεν το... θα πω στο σπίτι. Πρόσεχε, Κώστα. Πρόσεχε. Λοιπόν, ο Κώστας είναι ευέλικτος, είναι αθλητικός τύπος και μπορεί να κάνει αυτές τις καταδρομικές κινήσεις. Πρέπει πρόσεξε, Κώστα, μην πέσει κάτω. Πώς θα πάει τώρα ο άλλος εδώ άνθρωπος που έχει τα σωληνάκια? Το νοσοκομιακό, το πατσαρτί εδώ πέρα. Το μηχάνημα έξω, το μηχάνημα. Πού, πού. Ολόκληρο μηχάνημα έχει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να αναπνεύσει. Πώς θα έρθει το νοσοκομιακό να τον πάρει αν χρειαστεί? Τώρα λέμε τώρα εμείς. Για δεν έχω πειραματός, μισή ώρα πρέπει να φύγει από εδώ να πάει νοσοκομείο. Τώρα, σήμερα! Λέω, μια διακοπή ρεύματο μισή ώρα. Ναι? Πρέπει να φύγει ο άνθρωπος να πάει στο νοσοκομείο. Για όνομα του Θεού, για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Έκκληση λοιπόν κάνει το Καλυμνονιούς. Το Καλυμνονιούς που δέχεται εν αγώνια τηλεφωνήματα σε περιοχές του νησιού μας και δεν επιτρέπεται εν έτη 2023 να υπάρχει αυτό το θέμα. Αυτή εδώ η εικόνα. Είναι μια γειτονιά πολύ σύχναστη. Τρία σπίτια δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση. Κώστα μου, καλημέρα να σου ευγηθώ. Και ας ελπίσουμε αυτές οι εικόνες να ευαισθητοποιήσουν τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ που είναι και ο κύριος Δήμαρχος βέβαια. Να μας δούμε το πρόβλημα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Τι καλημέρα όμως να έχουν αυτοί οι άνθρωποι.